Καλημέρα και από μένα και καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για την παρουσίαση σε αυτή την ημερίδα από πλευράς της αρχής. Θα ασχοληθούμε με ένα από τα ζητήματα τα οποία εμάς μας ταλαιπωρεί, μας ταλανίζει, κυρίως γιατί δεχόμαστε πάρα πολλές καταγγελίες, μικροκαταγγελίες κυρίως, από συστήματα, από πολίτες που παραπονούνται για εγκατάσταση παρανόμων σε εισαγωγικά συστημάτων βιντεοεπιτήρησης. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό που είναι το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης είναι της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Και εκεί και φιλοσοφικά και στην βιβλιογραφία, αν θα το δείτε, υπάρχει ένα δίλημα. Απ' τη μία πλευρά είναι η ασφάλεια, η ανάγκη των προσώπων, των εταιριών, η οικιακή ανάγκη για να νιώθω ασφαλής στο χώρο μου και απ' την άλλη η ανάγκη για προστασία των προσωπικών δεδομένων, να μην παρακολουθούμε, να έχω δραστηριότητες που να είναι ατομικές, προσωπικές, χωρίς κάποιος να με παρακολουθεί ή χωρίς να νιώθω ότι με παρακολουθούν και άρα να τροποποιώ τη συμπεριφορά μου. Αυτό που προσπαθεί λοιπόν να κάνει η νομοθεσία είναι να βρει μια ισορροπία. Πότε είναι θεμητή η παρακολούθηση και υπό ποιες προϋποθέσεις, πότε δεν είναι θεμητή η παρακολούθηση και ο άλλος πρέπει πραγματικά να κάνει δραστηριότητες ατομικά χωρίς να μπορείς να τον παρακολουθείς. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό έχει αντιμετωπιστεί από τις αρχές προστασίας δεδομένων και έχει αντιμετωπιστεί τόσο ρυθμιστικά όσο και ελεγκτικά. Από τα πρώτα χρόνια η αρχή έχει εκδώσει μια οδηγία από το 2000, την 11-22, που αφορούσε μάλλον, γιατί πλέον δεν ισχύει αυτή η οδηγία, τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης γενικότερα, τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Ενώ μετά από ένα έτος έβγαλε και μια οδηγία που είχε μια πτυχή για συστήματα βιντεοεπιτήρησης, αποκλειστικά όμως για το χώρο της εργασίας. Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις ένας εργοδότης θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τέτοια συστήματα σε χώρο εργασίας. Ακολούθησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια γνωμοδότηση της ομάδας του άρθρου 29, που είναι ένα συντονιστικό όργανο των αρχών προστασίας δεδομένων των Ευρωπαϊκών, οι οποίες έχουν ενιαίο θεσμικό πλαίσιο μέχρι σήμερα μέσω μια ευρωπαϊκής οδηγίας, της 9546. Και από το Μάιο και μετά θα έχουν ένα πλαίσιο που θα είναι κοινό με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα εφαρμόσουν στην ουσία ακριβώς την ίδια νομοθεσία, με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις ανά κράτος μέλος. Η ελληνική αρχή εξέδωσε το 2011 μια επικαιροποιημένη έκδοση της οδηγίας του 2000 με πιο λεπτομεριακή ρύθμιση σε πολλά ζητήματα. Ενώ το γενικό νομοθετικό πλαίσιο έχει το νόμο του 97 για τα προσωπικά δεδομένα, ένας γενικός νόμος, χωρίς να έχει εξειδίκευση σε ζητήματα καμερών, και υπάρχει και ένας νόμος του 11, στο άρθρο 14 του νόμου 3917, το οποίο αφορά κάμερες για δημόσιο τομέα, για δημόσιους χώρους από δημόσιες αρχές. Έχει όμως ένα άρθρο, μία παράγραφο, που λέει ότι εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε χώρους που διαχειρίζονται δημόσιες αρχές ή ιδιώτες, αλλά μη δημόσιους χώρους, γίνεται υπό τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο βέβαια αλλάζει και θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Υπάρχει επίσης πλούσια νομολογία από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων με αποφάσεις που ρυθμίζουν πότε επιτρέπεται, πότε δεν επιτρέπεται μια εγκατάσταση σε ένα συστήματος βιντεοεπιτήρησης και μέσα από το σύνολο αυτό των ρυθμίσεων προσπαθεί κάποιος να καταλάβει πότε γίνεται ο συμβιβασμός, πότε επιτρέπεται η επιτήρηση, πότε δεν επιτρέπεται η επιτήρηση. Ωψ, απ' την άλλη πλευρά. Ξεκινάμε λοιπόν στη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, ψάχνοντας να αναλύσουμε πρώτα απ' όλα το σκοπό, για να βρούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις νομιμότητας. Η βασική προϋπόθεση νομιμότητας που λέει η νομοθεσία είναι η συγκατάθεση. Αλλά σε ένα σύστημα καμερών, συγκατάθεση με την έννοια ότι θα πάω εγώ και θα πω: α, τι ωραία, θέλω να μου βάλεις μια κάμερα να με παρακολουθείς και δεν έχω πρόβλημα. Αυτό δεν νοείται. Αυτό που νοείται είναι αυτό που λέμε υπέρ το ρένομο συμφέρον. Δηλαδή, μια επεξεργασία που είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση ενός ενόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, αυτός δηλαδή που αποφασίζει για την εγκατάσταση των καμερών. Υπό την προϋπόθεση ότι αυτό υπερέχει προφανώς από τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, δηλαδή των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στο χώρο, στον υποεπιτήρηση χώρο, και ότι δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες τους. Αυτό είναι που ορίζει η διάταξη που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται στα συστήματα βιντεοεπιτήρησης σε μη δημόσιους χώρους. Ουσιαστικά και από το Σύνταγμα το ελληνικό,
είναι η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας σε συστήματα βιντεοεπιτήρησης, η οποία την προσδιορίζουμε παραπάνω στην αρχή, λέγοντας ότι πρέπει τα συστήματα να είναι πρόσφορα και αναγκαία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, άρα πρέπει να δούμε μετά ποιος είναι ο σκοπός που επιδιώκει αυτός που προσπαθεί να εγκαταστήσει ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης, και υπό την επίσης προϋπόθεση ότι αυτός ο σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα. Δηλαδή, αν μπορείς να βρεις έναν εναλλακτικό τρόπο, χωρίς επιτήρηση προσώπων, να πετύχεις την ασφάλεια, τότε παράνομο το σύστημα. Πρέπει όμως να προσδιοριστεί τι σημαίνει προστασία προσώπων και αγαθών, γιατί υπάρχει πολλές φορές μία διχογνωμία ή μία παρανόηση. Ποιος είναι υπεύθυνος επεξεργασίας? Υπεύθυνος επεξεργασίας, αυτός που αποφασίζει για την εγκατάσταση των καμερών, είναι αυτός που έχει ένομο συμφέρον ή σε κάποιες λίγες περιπτώσεις και νομική υποχρέωση, αν προκύπτει από διάταξη νόμου, και είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ενός χώρου και έχει υποχρέωση ή ένομο συμφέρον να προστατεύει το χώρο, τα αγαθά που βρίσκονται στο χώρο ή τα πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτό από παράνομες πράξεις. Τι εννοούμε προστασία προσώπων και αγαθών? Είναι ασφάλεια ζωής, σωματική ακεραιότητα, υγεία, περιουσία όσων βρίσκονται στο χώρο νομίμως. Και το νομίμως έχει σημασία, όχι το παρανόμως. Δεν είναι όμως, και πολλές φορές το συγχαίουμε, δεν είναι η δίωξη εγκλημάτων, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας ή των διοκτικών αρχών, του λιμενικού αν είναι στις θάλασσες. Δεν είναι η πάταξη της τρομοκρατίας. Επίσης είναι της αστυνομίας των εθνικών αρχών. Δεν είναι η εθνική ασφάλεια. Επίσης είναι των αρμόδιων κρατικών αρχών. Οπότε, μην το συγχαίουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερες εμείς ως ιδιώτες και να επικαλεστούμε ότι κάνω πάταξη της τρομοκρατίας. Μπορεί αυτός να είναι ένας παράγοντας να αυξήσει τους κινδύνους, αλλά, αν κρίνουμε ότι είμαστε στόχοι, αλλά δεν είναι ο στόχος μας η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Αυτό είναι της αστυνομίας ο στόχος. Επίσης, πολύ μεγάλη παρανόηση. Ο έλεγχος των εργαζομένων για την αποδοτικότητά τους και ο έλεγχος της ποιότητας μιας υπηρεσίας, ότι η υπηρεσία που κάνω θα είναι σωστή με βάση το χ πρότυπο, αυτό δεν είναι προστασία προσώπων ή αγαθών. Είναι κάτι άλλο. Είναι ένας ξεχωριστός διακριτός σκοπός. Μπορεί υπό προϋποθέσεις και εκεί κάποιος να δικαιολογήσει την εγκατάσταση συστημάτων καμερών βιντεοεπιτήρησης, αλλά υπό ακόμα πιο αυστηρές προϋποθέσεις. Και δεν είναι προστασία προσώπων αγαθών. Πού μπορεί κάποιος να βάζει κάμερες? Πού μπορεί ο υπεύθυνος, αφού εξασφαλίσει το σκοπό πριν, να βάζει κάμερες? Κάνουμε μια διαφοροποίηση στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα, στο μη δημόσιο. Το δημόσιο, επειδή λειτουργεί με την αρχή της νομιμότητας, έχει δυνατότητα καταρχήν στους χώρους που διαχειρίζεται ή εκεί που έχει από την νομοθεσία συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Και μόνο, τίποτα άλλο. Στον ιδιωτικό τομέα, στους χώρους που διαχειρίζεται ή που έχει νόμιμο δικαίωμα ή κάποια υποχρέωση που προκύπτει από διατάξεις νόμου ή από εκτέλεση σύμβασης με τον κύριο του χώρου. Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να βάλει ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι χώρος που δεν μου ανήκει, που δεν έχω δικαίωμα διαχείρισης, που δεν έχω ένομο δικαίωμα σε εκείνο το χώρο, δεν μπορεί να επιτηρείται από μένα. Μπορεί να επιτηρείται υπό προϋποθέσεις, αυτό που είναι στην τελευταία εδώ σειρά, ο απολύτως παράπλευρος χώρος από το δικό μου, αλλά υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Τα γράφουμε στην οδηγία. Θα πρέπει να έχουν συμβεί προηγούμενα περιστατικά και να υπάρχει η βεβαιότητα ότι μπορεί να συμβούν, πιθανότητα μάλλον, να συμβούν αντίστοιχα στο μέλλον. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, ναι, μπορείς να πιάνεις και λίγο παραέξω από την περιουσία σου, αλλά λίγο. Τι δεν εμπίπτει στην έννοια της προστασίας προσώπων και αγαθών και της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών? Όταν έχουμε λειτουργία συστημάτων με ήχο και εικόνα, με κάμερες, αλλά για άλλους σκοπούς, όχι για προστασία προσώπων και αγαθών, όχι για τηλεδιασκέψεις, προφανώς δεν χρειάζεται να πας με τη λογική αυτή για τηλεδιασκέψεις, όχι για τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό υλικό για παραγωγή εκπομπών, όχι σε εκδηλώσεις, σε συνέδρια. Οι κάμερες που υπάρχουν εδώ δεν έχουν την ίδια λογική, την ίδια αντιμετώπιση με τις κάμερες που είναι για σκοπούς ασφαλείας. Είναι για άλλους σκοπούς, είναι για προβολή. Και εκεί μπορεί να εφαρμόζεται η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά με διαφορετική θεώρηση. Επίσης, όταν κάποιος τραβάει με το κινητό του
ή με τη φωτογραφική του μηχανή, ή ένας φωτογράφος που τραβάει για καλλιτεχνική φωτογραφία, δεν γίνεται η ίδια αντιμετώπιση με την αντιμετώπιση που γίνεται για σκοπούς προστασίας προσώπων αγαθών. Δεν είναι η έννοια της παρακολούθησης ίδια σε αυτές τις περιπτώσεις. Εξαιρείται επίσης από την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα οποιαδήποτε χρήση γίνεται για προσωπικούς ή οικιακούς σκοπούς. Για παράδειγμα, πάω, είναι η τελευταία σειρά, οτιδήποτε είναι εντός ιδιωτικού οικιακού χώρου, όχι επιχείρησης, γιατί δεν πρέπει να συνδέεται με επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα. Και επίσης δεν πρέπει να έχει συστηματική διαβίβαση σε τρίτους. Αυτό τι σημαίνει? Αν βγάλεις το βίντεο από το σπίτι σου στο ίντερνετ, μάλλον γίνεσαι υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζεται νομοθεσία. Αυτό επειδή βγάζεις την εικόνα σε απεριόριστο αριθμό προσώπων. Επίσης, απλές δραστηριότητες που προσομοιάζουν με το να βλέπω από το ματάκι ποιος χτυπάει το κουδούνι μου για να το ανοίξω, θηροτηλεόραση, δεν εμπίπτουν στη λογική που θέλει ο Γενικός Κανονισμός και η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα να ρυθμίσει. Άρα, αυτές τις θεωρούμε πιο απλές δραστηριότητες και παρότι κάποιος θα έλεγε ότι, γιατί να μην εφαρμόσουμε και σε ένα σύστημα θηροτηλεόραση την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, λέμε ότι δεν εφαρμόζεται και είναι μια απλή δραστηριότητα. Το ζήτημα λοιπόν το μεγάλο είναι πώς θα εφαρμόσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή αυτοί που τον βοηθούν την αρχή της αναλογικότητας. Πώς θα κάνει μία στάθμιση από τη μία πλευρά των αναγκών των δικών του για την ασφάλεια και από την άλλη των δικαιωμάτων των πολιτών, των προσώπων που βρίσκονται στο χώρο, για να πει ότι ναι, μπορώ να βάλω σύστημα βιντεοποιητήρησης ή όχι, αυτός ο χώρος δεν είναι κατάλληλος για να βάλω κάμερες. Από τη μία πλευρά λοιπόν πρέπει να τεκμηριώσει πολύ καλά τι είναι αυτό που προσπαθεί να προστατεύσει, ποια είναι τα συμφέροντά του, ποιος είναι ο κίνδυνος που προσπαθεί να αντιμετωπίσει, τι περιστατικά είχε στο παρελθόν, τι περιστατικά υπάρχουν σε παρόμοιες επιχειρήσεις στην περιοχή αυτή ή στο χώρο αυτό. Έχω πραγματικές ενδείξεις που λένε ότι η πιθανότητα ενός συμβάντος είναι μεγάλη, άρα αυξάνεται ο κίνδυνος. Χρειάζεται ακριβής τεκμηρίωση του σκοπού και ανάλυση των κινδύνων. Αυτό είναι ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας, να το αναλύσει, να ξέρει ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Κάνετε μία στάθμιση από τη μία πλευρά. Πάει να δει όμως τώρα και τα δικαιώματα των προσώπων που βρίσκονται στο χώρο ή που θα εισέλθουν στο χώρο. Και πρέπει να προσπαθήσει να καταλάβει ποιοι επηρεάζονται. Τι δραστηριότητα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτό το χώρο. Έχω ένα κατάστημα. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν στο χώρο. Δεν είναι το ίδιο να έχω ένα κατάστημα εμπορικό που άλλος μπαίνει, κάθεται για 5-10 λεπτά, βλέπει τα πράγματα και φεύγει. Δεν κάνει κάποια πολύ σοβαρή δραστηριότητα. Αν πουλάω βενζίνη, μπαίνει ο άλλος με το αυτοκίνητό του, παίρνει τη βενζίνη του και φεύγει. Μικρή επίπτωση. Αν ο άλλος όμως σε μια καφετέρια ή σε ένα χώρο που κάθεται 1-2 ώρες και θα κάτσει να συζητήσει και θα πει και μια κουβέντα παραπάνω και θα ανταλλάξει απόψεις, η επίπτωση εκεί, σε αυτό που λέμε ιδιωτική σφαίρα, είναι λίγο παραπάνω, είναι μεγαλύτερη. Άρα στη δεύτερη περίπτωση είμαστε πολύ πιο επιφυλακτικοί. Ενδεχομένως λοιπόν να πρέπει να κάνουμε με άλλο τρόπο τη στάθμιση. Φύγονται θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό και λέμε ότι όταν πας σε ένα χώρο που είναι αυστηρά προσωπικός, τουαλέτα είναι κλασικό παράδειγμα ή δοκιμαστήρια, εκεί δεν μπορείς να βάζεις κάμερες. Γιατί επεμβαίνεις πάρα πολύ στην ιδιωτική ζωή τρίτων προσώπων. Το δεύτερο πράγμα λοιπόν που πρέπει να τεκμηριώσει ο υπεύθυνος όταν κάνει αυτή την ανάλυση είναι ποια είναι τα δικαιώματα που φύγονται και τι επιπτώσεις μπορεί να έχουμε για τα φυσικά πρόσωπα από αυτό. Από την καταγραφή, από την επιτήρηση. Και αφού εξετάσει αυτό, πάει στην αρχή της αναγκαιότητας. Έχουν εξαντληθεί τα ιππιότερα μέσα? Μήπως αυτός ο κίνδυνος που έχω διαπιστώσει μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα, με καλύτερο φωτισμό, με καλύτερη φύλαξη, με το να βάλω καλύτερες κλειδαριές ή συστήματα συναγερμού? Εάν δεν, τότε θα πάω στη λογική των καμερών. Και αν πει ότι εντάξει, πρέπει να βάλω κάμερες, ξεκινάει να ελαχιστοποιήσει τα δεδομένα. Και τι σημαίνει ελαχιστοποίηση? Καταρχήν στους χώρους. Ποιοι είναι οι χώροι που θα πρέπει να περιορίσω τις κάμερες? Θα σας έλεγα ότι μία απλή λογική λέει εισόδος-εξόδος για να μπορώ να ξέρω ποιοι θα βγαίνουν. Επίσης, σημεία που είναι οι κρίσιμες υποδομές, εγκαταστάσεις της επιχείρησής μου. Data center, υποδομές δικτύου, ενέργειας. Αυτά έχουν μία λογική να τα προστατεύσουμε παραπάνω. Πάω πιο γρήγορα, σωστά. Οι λοιπές προϋποθέσεις διαδικαστικές του νόμου είναι ο χρονικός περιορισμός, ότι πρέπει να περιορίζεται σε 15 μέρες η επιτήρηση. Αυτό είναι από την οδηγία της αρχής.
να περιορίζονται οι αποδέκτες μόνο στους απολύτως απαραίτητους, κατά κανόνα είναι αστυνομία ή εισαγγελία, και να ικανοποιούνται τα δικαιώματα του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, που σημαίνει ότι πρέπει να ενημερώνεται οποιοδήποτε μπαίνει στον χώρο ότι υπάρχουν κάμερες, υπάρχει μια πρώτη πινακίδα, και να μπορεί να ικανοποιεί δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης. Υπάρχει και μια διαδικαστική προϋπόθεση, που ισχύει ακόμα για 2,5 μήνες, να υποβάλει μια γνωστοποίηση, ένα τυποποιημένο έντυπο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Η οδηγία της Αρχής έχει εξειδικεύσει τα ζητήματα καμερών σε διάφορες κατηγορίες, μια πολύ γρήγορη αναφορά για τις κατηγορίες, βάζοντας προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να λειτουργούν συστήματα σε αυτές τις κατηγορίες. Και πάμε τώρα στο πιο ενδιαφέρον, είναι στο πώς αλλάζει το τοπίο με το Γενικό Κανονισμό. Γιατί ο Γενικός Κανονισμός είναι ένα σύνολο ρυθμίσεων τεράστιο, 100 άρθρα ο Γενικός Κανονισμός και άλλα 70 που θα έχει ο Ελληνικός Νόμος, που είναι ο εφαρμοστικός του κανονισμού και της οδηγίας που τον συνοδεύει. Θα είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να το διαβάσει. Η λογική όμως δεν αλλάζει και πάρα πολύ. Απλά ενισχύονται τα δικαιώματα των παιδιών και των πολιτών και υπάρχει και τυποποιημένη λίστα πια για το ποιοι είναι κίνδυνοι για τα φυσικά πρόσωπα. Κάποιος που είναι μηχανικός ασφάλειας και ξέρει να κάνει risk assessment θα έχει κίνδυνους πια για φυσικά πρόσωπα. Απλοποιούνται οι διαδικασίες, καταργείται η γνωστοποίηση που δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα και αυξάνεται η υποχρέωση ενημέρωσης, αυτό που λέμε η αρχή της διαφάνειας. Αλλά η μεγάλη αλλαγή είναι η αρχή της λογοδοσίας. Γιατί οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, αλλά και οι εκτελούντες στην επεξεργασία, δηλαδή οι εταιρείες τύπου εταιρείες ασφάλειας που πουλάνε υπηρεσίες ασφαλείας και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και αυτές που εγκαθιστούν τα συστήματα, θα είναι υποχρεωμένες όχι μόνο να είναι νόμιμες, αλλά να μπορούν να αποδείξουν τεκμηριωμένα ότι είναι νόμιμες. Θα πρέπει λοιπόν να τηρούν κάθε αρχείο εσωτερικά που να αποδεικνύει ότι είναι νόμιμες. Και υπάρχουν διάφορες αρχές στην νομοθεσία που τις είχαν παρουσιάσει οι αρχές προστασίας δεδομένων την προηγούμενη 20ετία που ενσωματώνονται στο κείμενο. Αυτό που λέμε privacy by design και by default, η μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων, θα τα δούμε λίγο πιο μετά και γρήγορα. Η έμφαση λοιπόν δίνεται στα νέα, δύο διαφάνειες ακόμα, στα νέα εργαλεία νομιμοποίησης και ποια είναι τα νέα εργαλεία. Τα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εσωτερική τήρηση, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, ένας εσωτερικός ελεγκτής για προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητος εσωτερικός ελεγκτής για προσωπικά δεδομένα, και οι δύο αυτές παράμετροι εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που ξεφεύγουν από την έννοια της μικρομεσαίας, πάνε προς τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά επίσης και σε επιχειρήσεις που ασχολούνται κατά κανόνα με επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κατ' επάγγελμα. Το privacy by default και by design, αναλυτικότερα μέτρα ασφάλειας, ρητή ευθύνη πια των εκτελούντων την επεξεργασία, διαδικασία διαχείρισης περιστατικών παραβίασης που πρέπει να ενημερώνει στην αρχή και να κοινοποιήσει το υποκείμενο στα φυσικά πρόσωπα σε κάποιες περιπτώσεις, καινούργια εργαλεία μεθοδολογικά, η εκτίμηση αντικτύπου, οι κώδικες δεντολογίας και οι πιστοποιήσεις. Εναπόκειται όμως τον υπεύθυνο επεξεργασίας να εκτιμήσει ποιο από τα εργαλεία θα επιλέξει. Ποιο είναι το καταλληλότερο για την επιχείρησή του. Γιατί ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα. Έχουμε λίγα αριθμητικά μεγάλα συστήματα βιντεοεπιτήρησης, το MOL ας πούμε. Λίγα MOL έχουμε στην Ελλάδα. Τα large scale συστήματα είναι λίγα. Αυτά που θα έχουν όλες τις υποχρεώσεις που είχαμε στην προηγούμενη διαφάνεια είναι λίγα. Έχουμε όμως πάρα πολλά μικρά συστήματα βιντεοεπιτήρησης που είναι κατεστημένα σε επιχειρήσεις, σε καταστήματα, σε οικίες, που έχουν 10, 5, 2, 1 κάμερα, 20 κάμερες, αλλά δεν είναι μεγάλου χώρου. Δεν πιάνουν μεγάλο αριθμό προσώπων που κινούνται μέσα σε αυτούς τους χώρους. Προκύπτει και ένας νέος ρόλος πια λοιπόν για τις εταιρείες ασφάλειας, για τις εταιρείες τόσο που πουλάνε τα συστήματα, όσο και αυτές που ασχολούνται με την λειτουργία των συστημάτων μετά. Γιατί όταν ενεργούν πια σαν εκτελούντες στην επεξεργασία, έχουν και αυτοί υποχρεώσεις. Η μία υποχρέωση που θα προκύπτει είναι η υποχρέωση του ορισμού υπευθύνου προστασίας δεδομένων, πιθανότατα και τήρησης αρχείων δραστηριοτήτων. Ποια είναι όμως τα κατάλληλα εργαλεία για τη διασφάλιση της νομιμότητας. Ενώ πρώτα διασφάλιζε σε εισαγωγικά την νομιμότητα υποβάλλοντας ένα τυποποιημένο έγγραφο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, τη γνωστοποίηση, αυτό καταργείται και τώρα πια πρέπει ο υπεύθυνος και οι εκτελούντες να βρουν καινούργια εργαλεία. Και εγώ θα πρότεινα, στις ατομικές περιπτώσεις των μεγάλων συστημάτων, το καταλληλότερο είναι η εκτίμηση επιπτώσεων. Συγκεκριμένη μεθοδολογία, θα δείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής και των άλλων Ευρωπαϊκών Αρχών ότι υπάρχουν προτάσεις μεθοδολογίας για το πώς θα πρέπει να την κάνουν.
Κώδικες δεοντολογίας. Εταιρείες ενός κλάδου μαζεύονται, συντάσσουν ένα κώδικα δεοντολογίας, βρίσκουν ένα όργανο που τον ελέγχει, το υποβάλλουν στην αρχή, το εγκρίνει η αρχή και από εκεί και πέρα το χρησιμοποιούν σαν απόδειξη συμμόρφωσης. Πιστοποιήσεις. Η πιστοποίηση είναι μια διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό. Τελευταίο. Τελευταίο. Προβλέπεται στον κανονισμό μόνο για δραστηριότητες. Και μπορεί να συμφέρει λοιπόν τις εταιρείες να ετοιμάσουν ένα πρόγραμμα πιστοποίησης δραστηριοτήτων. Πιστοποιώ για παράδειγμα ότι η επιτήρηση που παρέχω σαν εταιρεία ασφάλειας είναι σύμφωνη με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και να το χρησιμοποιούν σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και αυτό πρέπει να εγκριθούν τα κριτήρια από τις αρχές προστασίας δεδομένων και η πιστοποίηση, το ελληνικό σχέδιο νόμου προβλέπει θα γίνεται από το ΕΣΥΔ με την συμβολή της αρχής προστασίας δεδομένων. Τελειώνω. Το τελευταίο κομμάτι είναι ότι κλείνει αύριο η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου που μεταφέρει την οδηγία, την 680, που είναι το αδερφάκι του Γενικού Κανονισμού και κάνει ρύθμιση στα ειδικότερα ζητήματα που ο Γενικός Κανονισμός αφήνει στα κράτη-μέλη να ρυθμίσουν. Ένα από τα ζητήματα που θα έχει ενδιαφέρον να το δείτε είναι το άρθρο 5, αν θυμάμαι καλά, του σχεδίου νόμου, που έχει μία διάταξη που αφορά ειδικά τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης για το σκοπό της προστασίας προσώπων αγαθών. Αυτά. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.